Τη διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης ζήτησε ο Μένιος Φουρτιώτης, ο οποίος παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Πάμε στη Φωτεινή Νάσου για να μας πει περισσότερα. Φωτεινή. Λίγες εβδομάδες, Νίκο, μετά τον εγκλεισμό του στον Κορυδαλλό, ο Μένιος Φουρτιώτης δήλωσε στη διεύθυνση των φυλακών ότι έπεσε από το κρεβάτι του το βράδυ και ότι χτύπησε στον αφιένα. Αμέσως οδηγήθηκε στο ιατρείο της φυλακής και εξετάστηκε, όμως δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό. Τότε ζήτησε ψυχιατρική εξέταση και βεβαίως παραπέμφθηκε συνοδεία 4 αστυνομικών στο δρομοκαίτη, ως τη 1 τα ξημερώματα. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι δεν χρήζει νοσηλείας και τον έστειλαν πίσω στον Κορυδαλλό, δίνοντάς του μια συντηρητική αγωγή, Νίκο. Την ώρα της αναμονής του, ο κύριος Φουρτιώτης ζήτησε από τους νοσηλευτές νερό. Ένας νοσηλευτής του έφερε νερό από τον ψύχτη σε πλαστικό ποτήρι, αλλά ο κύριος Φουρτιώτης απάντησε πως πίνει μόνο εμφιαλωμένο. Οι γιατροί τον είδαν τελικά γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Υπενθυμίζεται ότι ο τηλεπαρουσιαστής κατηγορείται γιατί έστησε επιθέσεις με όπλο στο σπίτι του, προκειμένου να πετύχει τη συνέχιση της αστυνομικής φρούρησης. Ευχαριστούμε τη Φωτεινή Νάσου.